Σε λίγο η έρημος έγινε μια πολύ άνθρωπη πολιτεία. Όλοι αφοσιωμένοι στο μεγάλο διδάσκαλο, όλη την ημέρα βλέπουν πολλά ερωτικά θαύματα και ακούν την υπέροχη διδασκαλία του. Πώς όμως τόσες ώρες εκεί μέσα στην ημιά νηστική, δεν διαμαρτύρονται, δεν φεύγουν από κοντά του, δεν ψάχνουν να βρουν κάτι για φαγητό. Και μάλιστα οι μάνες με τα μικρά παιδιά που δεν είναι εύκολο τόσες ώρες να μένουν ίσκα σε ένα τέτοιο πολυάνθρωπο πλήθος. Το έχουμε ποτέ σκεφτεί αυτό. Τα πλήθη δεν φεύγουν διότι περισσότερο κυριαρχεί μέσα τους ο πόθος και η αποσίωσή τους στον Μεσσία. Αγαπούν τον Χριστό αλλά φταρούν να τον έχουν διαρκώς κοντά τους, να βλέπουν τα θαύματά του. Να ακούν ώρες πολλές εγκυρευμένοι τις ουράνιες αλήθειες τους. Αν ήταν δυνατό να μην φύγουν ποτέ, να μένουν για πάντα δίπλα του. Μικροί και μεγάλοι, 5.000 άνδρες, αλλά και πόσες άλλες γυναίκες και παιδιά. Γι' αυτό ενώ πλησιάζει να βραδιάσει, κανείς δεν διαμαρτύρεται. Και ο Κύριος επιβραβεύει την αποσίωση του πλήθους μέσα στον έρημο τόπο δημιουργός και συντηρητής της κτήσεων που διατρέχει όλη την πλάση. Από τόσες ώρες αυτοί υπόψαν την πνευματική τροφή του Θείου Λόγου. Αυτός θα τους προσφέρει την ηλική τροφή, θα κάνει το θαύμα. Και διδάσκει έτσι και εμάς να επιζητούμε με πόθο ιερό πνεύμα της Βασιλείας του. Πρώτα τα πνευματικά, πρώτα τη σωτηρία της ψυχής μας και όλα τα καθημερινά, τα οικονομικά, οικογενειακά και άλλα θέματα μας, θα τα φροντίσει εκείνος και θα τα κυλεί με τρόπο θαυμαστό. Ο Κύριος λοιπόν ζητεί να του φέρουν τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια που βρήκαν εκείνη την ώρα οι μαθητές. Τα πήρε στα χέρια του και αφού ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό, ευχαρίστησε τον ουράνιον πατέρα του. Ανέβησε ο Κύριος στον ουρανό τιμώντας και ευχαριστώντας τον ουράνιον πατέρα του. Ανέβησε για να δώσει την ουράνιον ευλογία του κάτω στα ψάρια του. Αλλά και στα μέχρι τα πλήθη που φεύγουν στην αυτή προσοχή ενωτική. Ανάγκεσε στον ουρανό για να διδάσκει σε όλους τους όλων των αιώνων και των εποχών. Ό,τι πριν από πάθη γεύμα, ποτέ δεν πρέπει να προχωρούμε για φαιρικό. Πριν ευχαριστήσουμε τον Θεό που είναι ο χωρικός της τροφής, και να εγγύσουμε την ευλογία αυτή του Θεού από τον ουρανό. Αυτή ακριβώς την ευχαριστήρια ενατένιση του Κυρίου θα πρέπει να μένει βαθιά χαραγμένη στην σκέψη μας κάθε φορά που ξεκινούμε το φαγητό μας. Να αισθανόμαστε μια ώρα τη ευλογία του Κυρίου μας, να συνειδητοποιούμε ότι η ώρα του φαγητού δεν είναι απλώς μια ώρα από την καθημερινότητά μας, αλλά είναι ώρα ιερή, είναι ώρα που είναι δίπλα μας ο ίδιος ο Κύριος και ευλογεί όχι μόνο το φαγητό, αλλά και το σπίτι μας και την οικογένειά μας και τη ζωή μας. Είναι η ώρα που η οικογένεια συνδέεται στενά και ιερά, όχι μόνο μεταξύ της αλλά και μην τον χωρεοδότη, και συντηρητή τη ζωή μας, Κύριον. Ο Κύριος, αφού ευχαρίστησε τον ουράνιον πατέρα του, έκοψε κατόπιν τα ψωμιά και τα έδινε στους μαθητάς και αυτοί στα πλήθη και έφαγαν όλοι και χορτάσαν. Και οι μαθητές γέμισαν 12 κοφίνια με ό,τι περίσσεψε. Γιατί όμως ο Κύριος επετέρεσε το θαύμα αυτό έτσι, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να πάγουν ό,τι όσο θέλουν να φορτάσουν, ό,τι αλλά και να περισσέψουν τροφές. Θα μπορούσε ο ασφαλός να πολλαπλασιάσει τις τροφές τόσο όσο ακριβώς ήταν απαραίτητο. Ο Κύριος ασφαλός κάτι θέλει να διδάξει. Βέβαια, τα περισσεύματα των τροφών ήσαν πιστήρια, ατράνταχτα του θαύματος. Δεν περίσσεψαν ολόκληρα ψωμιά,
αλλά κομμάτια από ψωμιά, τα οποία ήσαν τα απομεινάρια των πέντε άρτων. Ο όγκος των περισσευμάτων ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον όγκο των πέντε άρτων. Τα περισσεύματα λοιπόν πιστεποιούσαν το θαύμα, ένα θαύμα πολύ εντυπωσιακό. Όμως ο Κύριος επιπλέον θέλει να μας αποκαλύψει ότι όταν χορηγεί τα αγαθά του, τα υλικά, πολύ δε περισσότερο τα πνευματικά τα παρέχει πλούσια, τα μοιράζει αφιβόλευτα. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος, αναφέρει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι η περισυλλογή των περισσευμάτων έγινε κατά Παναγγελία του Χριστού. Ο Κύριος λοιπόν με την τολή του που έδωσε θέλει να μας διδάξει ότι οι τροφές που περισσεύουν έχουμε και εμείς χρέος να τις διατηρούμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να τις πετάμε στα σκουπίδια, διότι είναι δώρα του Θεού. Και μάλιστα τη στιγμή που αμέτρητοι πεθαίνουν από την πείνα, τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό όταν σπαταλούμε και πετούμε τις τροφές με τόση ευκολία.